γλύκα είσαι! Έχει μια ράχνη αυτό εδώ, ή μου φαίνεται. Είσαι σίγουρη ότι θες να το κάνεις αυτό και ειδικά τώρα. Είχα ξεχάσει πόσο τρομακτικό είναι. Oh, no, no, no. Hey you! Hey me! It is you dot me, it is you dot me, it is you dot me! Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζουμε όλοι καλά! Σήμερα λοιπόν ξεκινάω το βιντεάκι. Λίγο αργά να σας πω την αλήθεια, αλλά το πρωί πήγαμε μία βόλτα με τη Βασιλική και περάσαμε έτσι λίγο μαμά και κόρη χρόνο, γιατί το χρειαζόμασταν. Τόσο καιρό φυσούσε, έβρεχε, έκανε κρύο και δεν ήταν να πας και πολύ έξω. Αν και σήμερα φυσούσε, αλλά εμείς το επιχειρήσαμε, είπαμε να πάμε μία βολτίτσα και όπου βγει... Γήκε. Βέβαια όμως η Βασιλική λίγο έπεσε και χτύπησε. Βασικά νομίζω είναι και η πρώτη φορά που πέφτει και γρατσουνιέται κάπου έξω. Το να πέσει ας πούμε ή να γρατσουνιστεί κατά λάθος κάπου μέσα στο σπίτι με κάποιο παιχνίδι ήταν ψιλοφυσιολογικό, αλλά έξω νομίζω είναι η πρώτη φορά που πέφτει. Σκόνταψε εκεί που περπατούσε και έγδαρε λίγο εδώ πέρα το κεφάλι της. Θα σας αφήσω μια φωτογραφία να δείτε. Έκανε ένα μικρό καρουμπαλάκι, αλλά είναι καλά, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό αργήσαμε κιόλας να ξεκινήσουμε το βιντεάκι σήμερα. Είναι πάρα πολύ γερό κορίτσι γενικά και πιστεύω ότι αυτό που μας έκανε να είμαστε έτσι δυνατές, γιατί μας το είπανε και στην παιδική χαρά τις προάλλες, μας λένε: αυτό το παιδί πέφτει, ας πούμε. Γιατί είχε ξαναπέσει, αλλά δεν χτύπησε τότε. Τόσο, ενώ να κάνει καρούμπαλο ή κάτι, απλά είχε πέσει. Αυτό το παιδί λέει: πέφτει και σηκώνεται κατευθείαν. Πώς το κάνει αυτό το πράγμα? Της λέω: ναι, ναι, της λέω, είναι πολύ δυνατή. Και όντως είναι πάρα πολύ δυνατή η Βασιλική, το πιστεύω κι εγώ αυτό. Και επίσης πιστεύω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ αυτό εδώ πέρα το βιβλιαράκι, το οποίο έχει για τον Μαξ και τη γιαγιά, όπου λέει μια μικρή ιστοριούλα. Πριν δούμε όμως για το βιβλίο, σας βάζω τα κλίπ από το πρωί να δείτε πώς περάσαμε. Εδώ πέρα. Μόλις βγήκαμε έξω με τη Βασιλική, βγήκαμε αργά λίγο σήμερα. Ετοιμαστήκαμε, κάναμε μαλλιά και ίδιο. Βέβαια μετά συνειδητοποίησα ότι φυσάει λίγο, οπότε είπα να τη βάλω και ένα σκουφάκι και βλακία που τα μάζεψα κι εγώ τα δικά μου. Γιατί κάνει κρύο αρκετά. Φυσούσε τις τελευταίες δύο μέρες και δεν βγήκαμε. Και τώρα βγήκαμε για τα καλά. Εκεί εδώ πέρα είδα ένα σκυλάκι εκεί. Τώρα είπαμε να πάμε στις κούνιες να παίξει λίγο. Όσο προλάβουμε, ευτυχώς δεν έχω μαγείρεμα σήμερα. Έβγαλα φακές από την κατάψυξη. Όχι φακές, φασολάδα, άκυρο. Και λίγο αποτοξίνωση από το κρέας. Τις τελευταίες μέρες, και επειδή ψήσαμε κιόλας, είδατε, τρώγαμε αρκετό κρέας. Είπα να φάμε λίγο έτσι κάτι πιο υγιεινό. Και χωρίς κρέας. Μέρες που είναι κιόλας. Εντάξει, δεν μπορώ να το κόψω τελείως το κρέας για τη Βασιλική προφανώς. Όσο μπορούμε και ό,τι μπορούμε, ρε παιδί μου, έτσι. Όσο δεν μαγειρέψαμε σήμερα, έχουμε περισσότερο χρόνο για να περάσουμε οι δυο μας. Οπότε είπαμε να βγούμε έτσι για καμιά ωρίτσα βόλτα. Πάμε να κάνουμε κούνια. Πάμε να κάνουμε κούνια. Κάνουμε στις κούνιες. Οπότε, όπως είδατε, είχαμε φαγητό, φάγαμε ευτυχώς τη φασολάδα, δεν είχα να το σκεφτώ αυτό. Εστίασα όλο το χρόνο μου στη Βασιλική, για να δω πώς είναι και μετά το πρώτο του πέσιμο. Δεν έτρεξε αίμα, δεν έγινε τίποτα. Μία γρατσουνιά είναι, απλά ήταν η πρώτη φορά, ρε παιδί μου, που τρόμαξε, έκλαψε. Εντάξει, δεν είναι ότι το πήρα και τελείως χαλαρά όπως άλλες φορές, αλλά το ξεπέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό εδώ πέρα το βιβλιαράκι είναι αυτό που πιστεύω ότι μας έχει δώσει δύναμη κυριολεκτικά να μην κλαίμε σε μικρά πεσήματα. Λέει για μια ιστορία με μια γιαγιά και ένα παιδάκι, τον Μαξ, όπου πηγαίνει στην παιδική χαρά να παίξει, κάνει κούνια, περνάει πάρα πολύ καλά και ξαφνικά, εκεί που τρέχει ρε παιδί μου για να παίξει με τα άλλα παιδιά και αυτά, πέφτει. Εδώ έτσι τρέχει ο Μαξ. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτή εδώ πέρα η εικόνα, όπου τον βλέπουμε πεσμένο να κλαίει. Έτσι καταλαβαίνουν και τα παιδιά ότι χτύπησε, ότι πόνεσε, ότι είναι θυμωμένο. Και μετά την επόμενη στιγμή, εφόσον η γιαγιά το έχει περιποιηθεί, το έχει φτιάξει την πληγή με ένα τσιρότο και με όλα αυτά, το βλέπουμε να συνεχίζει να παίζει χαρουμενός με το τσιρότο εδώ πέρα στο ποδαράκι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εδώ. Το νόημα λοιπόν από αυτό το βιβλίο είναι ότι όταν πέφτεις, σηκώνεσαι και ξανασυνεχίζεις. Δεν κάθεσαι κάτω να σου χαλάσει τη διάθεση. Και αυτό το βιβλίο πιστεύω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ τη Βασιλική να είναι έτσι λίγο πιο θετική με το πέσιμο, να το πω έτσι. Είμαστε λίγο σήμερα σε ένα mood πιο ήρεμο από τότε που πέσαμε. Subscribe στο κανάλι μας, κάνουμε καθημερινά βλογκάκια. Και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Η Βασιλική εδώ πέρα τώρα μας δείχνει και αυτή τα βιβλία της. Ναι, έβαλε η μαμά εκείνο, έβγαλε και τα άλλα. Επίσης τώρα τελευταία αρχίζει και πέρα από τα βιβλία διαβάζει και αυτά.
Ναι, τις αρέσουνε. Μαθαίνει για τα σαλάμια, τα φιδιά, τις ντομάτες. Βάου, η πεταλούδα. Θα τρελαθώ, παιδιά μου, αυτό το παιδί φόρεσε τώρα μόλις μόνη της την παντόφλα και ήρθε μέσα στο δωμάτιο. Πήγε μάλλον μέσα στο δωμάτιο. Και τώρα δείτε τι, δείτε τι. Σ' αγαπάω, Φλά. Είσαι γλύκα. Γλύκα είσαι. Μπράβο. Έλα προς τα δω, έλα. Πάμε, έλα. Έλα, πού θα πας με τις παντόφλες μου. Πού πας. Νιώθω σαν να βλέπω εμένα μικρή όταν φορούσα τα παπούτσια της μαμάς μου τα ταρκούνια και πήγαινα σε όλο το σπίτι. Βόλτες. Τι ωραίο. Τι είναι. Τι πήραμε. Κατσαρολάκι. Ω, για να δούμε αν είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι το σωστό. Για σένα είναι αυτό. Θυμάστε που σας είχα πει τις πράξεις ότι δεν θέλω να χρησιμοποιώ καθόλου δεν θυμάμαι καθόλου την ποιότητα κιόλας, κόλλησα τώρα. Αντικολλητικά, τηγάνια τα ψιά και πώς λέγονται μωρέ αυτά. Αλουμίνιο. Το βρήκα. Δεν θέλω καθόλου να χρησιμοποιώ κατσαρολάκια, κατσαρόλες από αλουμίνιο και τηγάνια. Δηλαδή το προσπαθώ. Γι' αυτό το λόγο έχω αφήσει στην άκρη αρκετές κατσαρόλες. Εντάξει, προφανώς και δεν θα σταματήσω από τη μία μέρα στην άλλη να τα χρησιμοποιώ. Αλλά για παράδειγμα, στη Βασιλική είχα ένα συγκεκριμένο κατσαρολάκι. Αυτό εδώ. Το οποίο είναι από αλουμίνιο. Και αν το δείτε κιόλας, έχει κάνει κάποιες γρατσουνιές γιατί έχει μία επίστρωση λες και είναι αντικολλητικό, να το πω. Δεν είναι καλό. Αυτό θέλω να καταλήξω. Επειδή διάβασα μία έρευνα ότι δεν κάνει χρησιμοποιούμε καθόλου τέτοια και το ψάξα λίγο παραπάνω, αυτό ήταν η σπίθα που λέμε, κατέληξα στο ότι καλό είναι να μην χρησιμοποιώ στη Βασιλική, εφόσον σε εμάς πήρα ένα μεγάλο wok τύπου τηγάνι, κατσαρόλα για να χωράει τα φαγητά. Πήρα και αυτό εδώ πέρα από τα IKEA το κατσαρολάκι. Βασικά μου το πήρανε και μου το δώσανε τώρα η θεία μου που ήρθε. Μου το έφερε η γλυκούλα εδώ πέρα να το έχω και δεν το άνοιξα καθόλου. Σε άλλα νέα, μέχρι να το ανοίξω εγώ αυτό, τρίποδο παραγγελία. Γκύλαμε επίσημα. Θα μας έρθει τώρα σε λίγες μέρες. Έχει μια ράχνη αυτό εδώ ή μου φαίνεται. Και είναι ζωντανή. Εδώ γρήγορα. Ο Αλέξης τελείωσε τώρα τη δουλειά. Από πάνω στο καπάκι. Πολύ μικρούλα ήταν αλλά είναι τρομακτική. Και είναι κάπως έτσι σαν μια κλασική κατσαρόλα. Και το καπάκι είναι έτσι. Δεν είναι και το πιο τέλειο σχέδιο. Ούτε είναι πολύ ωραίο αυτό το πλαστικό. Αλλά αυτό που μου αρκεί εμένα είναι ότι είναι από αλουμίνιο. Μπαίνει παντού, δηλαδή μπαίνει σε φωτιά, σε κανονική εστία, αυτές τις κλασικές. Οπότε αυτό είναι το σημαντικό. Είναι λίγο και πιο μικρό από αυτό που ήδη έχω, αλλά πιστεύω για ένα απλό φαγητό για τη Βασιλική μου είναι υπερ αρκετό. Αντί για τηγάνι, αντί για κατσαρολάκι, να χρησιμοποιώ αυτό αν θέλω να τις κάνω τραχανά. Και ειδικά τώρα με ταξίδια το καλοκαίρι που ευελπιστώ να πάμε κάπου διακοπές, είναι τέλειο. Τι ωραία που συμμετέχω πάλι στα vlog και καθαρίζω εδώ με τη μικρή Αγκινάρα. Δεν ξέρω πώς από σας έχετε δοκιμάσει έτσι η Αγκινάρα, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμη και της αρέσει και της μικρής. Οπότε, ναι, μόλις την είδε. Να φάσει ένα φρουτάκι, ορίστε. Μέχρι να ετοιμάσω εγώ την Αγκινάρα. Πρέπει να φτάσω στα μαλακά σημεία. Η μικρή τρώει δίπλα μου φρούτα. Θες και αυτή να την κρατάς. Και εγώ από δίπλα καθαρίζω Αγκινάρα. Πρόσφατα βασικά ανακαλύψαμε ότι αρέσει και στη μικρή πάρα πολύ. Οπότε τη δίνουμε έτσι που και που. Στη στιγμή έχει πολύ πλάκα, με παρακολουθεί πώς την καθαρίζω. Και περιμένει να φάει. Εν τω μεταξύ, όπως σας είπε και η Θενό, πήραμε και τρίποδο. Αυτή τη φορά δεν περιοριστήκαμε σε Ελλάδα και επεκταθήκαμε και στο εξωτερικό. Το παραγγείλαμε συγκεκριμένα από το Amazon. Ελπίζω να βγει καλό. Είχε σχεδόν 5.000 κριτικές. Οπότε πιστεύω να αξίζει. Βόλτα με τη Βασιλικούλα, αλλά δυστυχώς ξεχάσαμε να πάρουμε την κάμερα. Δεν πειράζει, τραβήξαμε το κινητό. Η μαμά έκατσε σπίτι λίγο να τελειώσει κάτι δουλειές που είχε αφήσει στη μέση. Ίσως καταφέρει να μας προλάβει αργότερα. Βασιλική. Πού πάμε. Πού πάμε? Θα μας πεις πού πάμε. Εσύ αποφασίζεις τώρα που θα πάμε. Έχεις σκεφτεί? Μπα. Δεν μιλάει. Παρατηρεί προς το παρόν. Εντάξει, θέλω σήμερα και να ξυριστώ. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, παιδιά. Το λέω εδώ και τρεις μέρες συνεχόμενα, αλλά επειδή είχαμε δουλειές και τρέχαμε και ήμουν κομμάτια, όλο το παραμελούσα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι το είχα πει, ξέρω εγώ, πριν αρκετές μέρες και το συζήτησα και με τη Θανό και μου λέει: γιατί πάντα βρίσκεις στις γενικές να μου λες ότι θες να ξυριστείς? Όλοι οι άντρες λέει αυτό κάνουν. Και εγώ ήμουν σε φάση. Okay. Ξέρω εγώ. Και γιατί να μην γίνεται το ανάποδο? Γιατί ας πούμε οι γυναίκες να μην αποφασίζουν να κάνουν γενική όταν εμείς αποφασίζουμε να ξυριστούμε? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν θα απαντηθεί ποτέ. Δέντρο. Δέντρο, ναι. Οπότε σήμερα, ό,τι και να τύχει, θέλω να προσπαθήσω να ξυριστώ και να μην μπει τίποτα εμπόδιο. Το πολύ με αγχώνει το βράδυ όταν ξαπλώνει η μικρή με τη μηχανή, μην έχει θέμα. Αν και το είχα ξαναδοκιμάσει στο παρελθόν, δεν έγινε κάτι. Οπότε ελπίζω και τώρα κάτι τέτοιο να γίνει. Ουι, μπράβο, Βασιλικούλα. Βασιλική. Τώρα σιάσκω, τώρα έχουμε σιάσει, τώρα έχουμε σιάσει, τώρα. Και σε φυσικά εγώ. Και σε φυσικά εγώ.
Με τη στιγκούνια με τη Βασιλική, βασικά στο πάρκο γενικότερα. Αλλά όπως μπορείτε να δείτε, έχει κατακτήσει την κούνια. Και δεν θέλει να φύγει. Σα πάρα πολύ κούνια. Έχει πέσει αρκετά ο ήλιος και τις τελευταίες μέρες κάνει και ψύχρα, οπότε δεν ξέρω αν θα κάτσουμε αρκετή ώρα. Ας ευχαριστηθεί για αρχή την κούνια. Μέχρι στιγμής τα χέρια της είναι ζεστά που τα πιάσω λίγο, οπότε μπορούμε ακόμα να κάτσουμε. Αν και νομίζω στην κούνια κάθεται πιο πολύ για να κάνει επιτήρηση. Κοιτάει πιο πολύ γύρω της παρά που κάνει κούνια. Παλιότερα γελούσε και έκανε και έρενε, τώρα δεν ξέρω. Πολύ δύσκολο να την κάνει να γελάσει. Γελάει όμως και πάλι. Απλά τώρα πιο πολύ κοιτάει τα παιδάκια, κοιτάει τι γίνεται γύρω της και ανακαλύπτει τον κόσμο. Από εκεί που λέγαμε ότι, okay, ξέρω εγώ, έφτασε η άνοιξη, ξεκινάνε οι ζέστες, πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, μας πάει πίσω και λέει όχι, και ο χειμώνας ακόμα εδώ είναι, παραμονεύει. Όχι ότι κάνει ψοφόκριο, αλλά πέφτει στη μικροσία και έχει αυτή την υγρασία που σου τρυπάει τα κόκαλα, βασικά. Κάπως έτσι φανταστείτε. Οπότε δεν είναι και για πολύ έξω. Αυτή τη στιγμή είμαστε σχετικά καλά. Ελπίζω να μην χειροτερεύσει όσο πάει. Κάτι κάτσαμε πάρα πολύ ώρα. Ξεκίνησε να βραδιάζει αρκετά και έχει ψύχτα. Με Βασιλική και έκανε καινούργιους φίλους. Γνώρισε τη Μαρία, τη φιλενάδα της, και παίζανε με τα παιχνίδια της εκεί πέρα. Μετά της εξηγήσαμε της Βασιλικούλας ότι ξεκίνησε να κάνει κρύο και της Μαρίας φυσικά. Και φύγαμε. Η αλήθεια δεν έκανε πολύ χαμό αυτή τη φορά. Δηλαδή δεν έκλαψε καθόλου. Να σας πω την αλήθεια. Έκατσε πολύ άνετα στο καρότσι της. Χαιρετήσαμε και τη Μαρία. Είπαμε ότι μακάρι να τα ξαναπούμε σύντομα. Και πάμε τώρα σιγά σιγά σπίτι. Γιατί ούτε η μαμά δυστυχώς δεν θα προλάβει να έρθει. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και επειδή κάνει πάρα πολύ κρύο, δεν αξίζει να βγει. Δηλαδή και για τη μικρή θα είναι δύσκολο. Οπότε επιστρέφουμε και εμείς γρήγορα να πάμε σπίτι να φάμε και το βραδινό μας. Σωστά. Ποιο πεινάει, εσύ? Εντάξει. Επιστρέψαμε σπίτι και έχουμε βάλει τη μικρή ήδη να φάει. Τσίπησα και εγώ λίγο φασολάδα από το μεσημέρι, διότι εξαντλήθηκα πραγματικά. Και πολύ κυρίως γιατί την κουβάλισα τη μικρή μέχρι το σπίτι, όταν αφήσαμε κάτω το καρότσι. Μαμέλα. Και η μικρή τρώει εδώ το τοστάκι της. Ξεκινήσαμε με. Πού το βάζει εκεί, καλό το καρότσι μετά. Τσεπώνουμε, βλέπω καλά το τόστε. Και τώρα είναι αυτό, δεν το φας μετά. Μετά πάμε για ύπνο. Δεν ξέρω τι καινούργιο είναι αυτό πάλι. Τέλος πάντων. Ξεκινήσαμε με μπανάνα. Γιατί αυτό ζητούσε, αλλά δεν ήθελε. Σε ρώτησε, έδωσε τρομόσει και το έριξε κάτω, μάλλον. Τι κάνει, παιδί μου? Το τσιπώνει, πάει να το τσιπώσει και τη πέφτει από κάτω. Τώρα κατάλαβα ότι κάπου χάνει το θέμα και το τρώει. Μαμ, τέλειο δεν είναι? Είσαι εσύ μία μαϊμού. Ναι. Α, το τρώμε τελικά, ε. Όχι, θα τα άφηνε. Εγώ τελευταία έχω πάθει έρωτα με το τσίλι. Το βάζω πραγματικά παντού. Σκεφτείτε ότι έφαγα φασολάδα και την πότισα με τσίλι, έτσι. Έβαλα μπαχαρικά, ρε παιδί μου, από πάνω τσίλι και τέτοια. Ήταν θεσπέσιο, έτσι. Γίνεται και λίγο πικάντικο και είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Βασιλική, αυτή τη στιγμή σου πει το τόσο στα τηλέφωνο. Ναι, ποιο είναι? Αυτό τρώγεται, μα σκέφτεται. Okay. Βασιλική, αυτό δεν είναι τηλέφωνο, είναι το τόσο, το τρώμε, παιδί μου. Εμένα ζητάνε. Μαμ, αυτό το τρώμε, δεν είναι τηλέφωνο. Μαμ, μπράβο, έτσι. Ναι, σωστά. Για να δούμε, θα καταφέρω σήμερα να ξύρισω και να κουρευτώ. Ας ελπίσουμε πως ναι. Εν τω μεταξύ, το αυριανό βιντεάκι θα είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι έχω ρεπό και κανονίζουμε να πάμε έτσι μία μίνι εκδρούμουλα με τη μικρή και... Είσαι σίγουρος ότι θα μας αφήσει ο καιρός? Α, ναι. Αυτό δεν το έχω υπολογίσει καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Τον είδες καθόλου τον καιρό? Είπα, ναι, ότι είναι καλός, αλλά προς τα εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Έλα, καλώς θα είναι. Θετική σκέψη. Θετική σκέψη. Εσύ, κυρία μου, τελείωσε. Θες μπανάνα? Θες μπανάνα? Μπανάνα. Ξέρω γιατί αναστενάζει. Θες μπανάνα? Okay. Λοιπόν, έχουμε βάλει τη μικρή για ύπνο και ετοιμάζουμε βραδινό. Βράζουμε εδώ πέρα βουλάκια. Θα βάλω και κάτι μπαγκετούλες από χτες που περισσεύσανε στον air fryer να τις ψήσουμε. Επίσης θα κάνω σήμερα και ράμεν. Έτσι, θέλω κάτι ζεστό, ζεστό. Με εμπνεύσε και ο αδερφός μου, βασικά, να σας πω την αλήθεια, μου έβαλε τις ιδέες. Θα δοκιμάσω σήμερα το πρώτο ράμεν pot, να το επιχειρήσω μόνος μου. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να σας πω ότι ήρθε και το καλώδιο. Για το VR που σας είχα πει, οπότε τα τηλεχειριστήρια κατάφερα και τα σύνδεσα. Δούλεψε ευτυχώς και έχω πρόσβαση. Άρα είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε ίσως κάποιο scary movie VR night κάποια στιγμή και να τα ανεβάσουμε. Σήμερα. Δεν ξέρω για σήμερα. Να σου θυμίσω λίγο εχθές, γι' αυτό σου είπα να έρθεις, ότι έκανα εμετό επειδή έπαιξε ένα VR που απλά ήθελες να μου δείξεις. Ό,τι έφαγα χθες, το έβγαλα. Δεν σου κάνω πλάκα. Παιδιά, δύο η ώρα. Ένιωσα λες και είμαι στον τρίτο, δεύτερο, πρώτο. Πες ότι θες, μην είναι εγκυμοσύνης. Αλήθεια. Θες δύο η ώρα, καθόμασταν και παίζαμε VR. Βασικά έπαιζα εγώ και είδε η Θεανού που έκανα σκι και λέει: Φέτα, θέλω και εγώ να κάνω σκι. Το έχει αποθυμένο. Σας το έχει πει σε όλα τα βίντεο σχεδόν του χειμώνα. Θέλω να ανέβω να κάνω σκι. Και με είδε μένα στο VR να κάνω σκι και πραγματικά είναι ο. Πολύ περίεργη. Όχι, αίσθηση. Μου λες, έλα να το δοκιμάσεις. Θέλω να το δοκιμάσεις. Όχι, μου είπες πρώτα εσύ, θέλω κι εγώ. Και σου λέω, έλα να το δοκιμάσεις. Και μετά σου λέω, έλα να το δοκιμάσεις. Η αίσθηση ήταν πραγματικά πολύ περίεργη. Δηλαδή, ένιωσες λες και ήσουν εκεί πέρα και σε ζάλιζε όλο αυτό το πράγμα. Γιατί είχε βουνελάκια, είχε στροφές το ένα τ' άλλο και δεν ήταν για πολλά.
Τέλος πάντων, καταλήξαμε κάπως έτσι να κάνει η Θεάνα με το στην τουαλέτα βραδιάτικα. Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Βέβαια, εγώ έλεγα για κάτι πιο calm, κάτι πιο ήρεμο αυτή τη φορά, λίγο. Ίσως τρομακτικό, δεν το λες και ήρεμο, αλλά θέλω να πω ότι δεν θα ζαλιστείς τουλάχιστον. Εντάξει. Μέσα. Εγώ ή εσύ. Δεν ξέρω, τι θέλεις. Εσύ θα πεις ότι είσαι τρομακτικό. Άντε καλέ θα πω. Αλλά μην κάνουμε το τώρα, πριν φάω. Θυμάσαι τι ήταν από το πρώτο μας βίντεο. Αυτό, το στυλ βίντεο. Βάλε τα πρώτα. Νομίζω χρειαζόμαστε και άλλα φώτα. Τα παιδιά δεν με βλέπουν. Τα φοράω και τα γυαλιά. Είχαμε το πούνε και ούτε θα με βλέπουν. Εσύ δεν θα τα ακούσεις. Τι, θα σε ακούνε. Α, ναι. Δεν θα με βλέπουν τέλος πάντων. Είσαι σίγουρη ότι θες να το κάνεις αυτό και ειδικά τώρα. Έτσι και ξεράσω πάλι. Πάρε τη δικηστήρια στη χέρι σου. Λοιπόν, εγώ θα σε βάλω στο παιχνίδι ένα λεπτό. Oh my god, το είχα ξεχάσει πόσο αληθινό είναι. Είχα ξεχάσει πόσο τρομακτικό είναι. Oh no, no, no. Τώρα είμαστε στο loading screen. Α, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει. Θα έχει μπει δυναμικά. No, 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 no. No, 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 no. Δεν φαίνεται τίποτα εδώ μεταξύ. Ε? Γυαλίζει λίγο η οθόνη. Α, τώρα, τώρα, τώρα βλέπουμε. Σβήσε το φως! Δεν θα το αντέξω αυτό το πράγμα, αλήθεια το λέω. Κάθομαι και σε αυτή την καρέκλα και είναι λες και κάθομαι εδώ. Bad shit! Και εκεί τα χέρια εδώ. Έλα, τόκεις! Τι εννοείς, τι έχω ακριβώς εδώ. Oh no. Τι? Oh no, 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 no. Δεν το ξεπήρε το easy παιχνίδι. Αυτό τι είναι, καλέ tutorial είναι. Τι προβλάς, κουτιά και πάπιες. Θέλετε καν να μας ακούει. Τι ακούω. Σε γράφω. Έλα, προσπάθησε τουλάχιστον να έχεις λίγο στόχο. Ε, γιατί μου το κλείνω, αφού είμαι ακόμα εδώ. Are you kidding me? Μας κάνει πρόβλημα. Σε εκπαιδεύουνε καλά. Νομίζω τώρα έρχομαι στο καλό κομμάτι. Τώρα ετοιμάσου για τα καλύτερα. Ήδη ανακατεύτηκα. Τόσο πολύ. Ναι. Αχ, ανακατεύτηκα. Θες να αλλάξουμε. Αν θες μπορώ να αναλάβω εγώ πάντως από εδώ και πέρα. Αν μου νιώσεις ανακάτεμα. Τώρα πάει λίγο πιο γρήγορα. Κάτσε να δούμε. Κατάλαβα. Φύγες! Ουουουουουου! Ω, νο, 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 νο! Ανακατεύεσαι! Ε, λίγο! Ω, νιώθω ότι είμαι όντως εκεί! Τι είναι, έχεις βάψει! Νομίζω το στομάχι μου κάνει γύρω-γύρω και δεν έχω φάει καν! Πρόσχε, πρόσχε! Το όπλο, το όπλο, το όπλο πάρε! Τώρα ξεκινάνε καλά! Τα πήρες και στα δύο! Τα πήρα. Ανακατεύτηκα τώρα. Έλα, τώρα τα πας καλύτερα από ανακατεύτηκες. Θα ανεβεί η αδρεναλίνη. Οχ, οχ, οχ. Κι άλλο όπλα έχει εδώ. Μπράβο, το πήρες. Το άλλο δεν το πήρες όμως. Το κουτί σκάσε. Δεν θα αφήσω αυτό το όπλο όμως. Μα δεν το πατάω. Το μέχρι στιγμής είναι πολύ ήρεμα. Παρά είναι ήρεμα νομίζω. You little! Okay. Νομίζω γίνεται λίγο επιθετική. Τρέχα, τρέχα, τρέχα. Δεν μπορώ να κουνηθώ, αν δεν σε σου λέω εγώ τώρα που θα χαθάσω, τέλος της πίστας. Δεν μπορώ. Έλα, έλα, έλα. Τι θα έρθει, τι θα έρθει. Νομίζω το έχει πάρει πολύ προσωπικά. Τι θα έρθει, κλόουν, Oh my god. Τι είναι αυτό, το creepy. Oh, νομίζω αυτό το θυμάμαι. Δεν θέλω να κοιτάξω, πες μου που πρέπει να μην κοιτάω. Α, ένα φαντασματικά, δεν το είδαμε όλοι. Μην κοιτάτε αλλού. Πυροβόλα, πυροβόλα. Πυροβόλα, πυροβόλα. Ωραία, μια χαρά πήγε αυτό. Γιατί τελείωσε. Μάλλον. Α, εντάξει. Εντάξει, αλλάζει το μάτι. Δεν ξέρει πού να κοιτάξει, δεν ξέρει πού να πυροβολίζει, δεν ξέρει τίποτα. Με στο άγχος είσαι. Έλα, έλα. Άντε, φύγε από εδώ, Μαρή. Το έχει πάρει σιγά σιγά το κολλάει από ό,τι βλέπετε. Oh. Κάποιος έχει πάει από δεξιά, από δεξιά. Α. Το κοιτάω και δεξιά. Δεξιά, έρθει κι άλλος. Αλλά τον είδα. You little. Έλα. Έλα, έλα, έλα. Ξέρω εγώ, κάνουν tour εδώ μέσα οι κλόουν. Έλα. Προσπαθούν να σε απομονώσουν σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Εκεί γίνονται συνήθως όλες οι παγίδες. Ωχ, στους κινηματογράφους, τέλεια πράγματα. Έλα, έλα. Μας ζει ακόμα αυτός. Σαν άξιο ένα μωρό. Μωρό κλαίει. Το δικό μας πάντως δεν είναι, κοιμάται του καλοκαιρού. Σίγουρα αυτό το παιδί δεν είναι δικό μου. Okay. Μιλάει, είναι ευριασμένη μαμά. Ε? Είναι ευριασμένη μαμά, μιλάει, λέω. Εντάξει, εντάξει, νεκρός, νεκρός, εντάξει. Οκ. Είναι για να συμμετέχει σε ταινία και λέει. Τη χάσαμε. Ξεράσω. Και κάπως έτσι τελειώσαμε με το VR. Η Θεάνα δεν είναι και στα καλύτερά της, υπήρξε και καλύτερα.
Βέβαια δεν είναι και τόσο χάλια όσο χθες. Ομολογώ. Άμα σκεφτώ ότι έπαιξα 5 δευτερόλεπτα ενώ σε εκείνο 5 λεπτά. Ενώ το τρενάκι 5 δευτερόλεπτα. Όπου δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Αυτό παιδιά που το έπαιζα δεν ήμουν έτσι. Τόσο πολύ σίγουρο όχι. Αυτή η εγκυμοσύνη. Όλα αυτά με επηρέασαν. Στην εγκυμοσύνη, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, έκανα τους πιο πολλούς εμετούς της ζωής μου. Το ισχύει, ξαναπέστε. Οπότε, μάλλον μου έχει μείνει πολύ άσχημο όλο αυτό και νιώθω ακριβώς όπως εκείνη τη φορά που ανακατευόμουν με το παραμικρό. Όλα καλά. Αλλά μου φτιάξε. Κοίτα εδώ τι μου φτιάξε ο Αλέξης, μωρέ. Κοίτα. Αυτά εδώ τα υπέροχα noodles είναι του Αλέξη. Και αυτά εδώ είναι τα δικά μου. Έφτιαξε τα υπέροχα αυτά noodles, ξαναλέω. Στον Αλέξη. Στον εαυτό του. Γιατί μου τσιμπάς τα αυγό. Και αυτά εδώ τα νερόβραστα. Είναι τα δικά μου. Συγγνώμη, δεν σε ρώτησα, κυρία μου, τη συνταγή. Θες να ακολουθήσουμε. Ξέρω ότι θα ανακατευτώ και με προσέχει. Μου τα κάνει νερόβραστα. Σου είχα ετοιμάσει και χαμομήλι. Ναι. Νομίζω πως εδώ θα τερματίσουμε το βίντεο, γιατί δεν μας βλέπω. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε subscribe. Εννοείται, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε πότε ανεβαίνει ένα βίντεο. Να πατάτε συνειδητοποίηση και να μπαίνετε πρώτοι στο βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας!